Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Χατοπούδης και αυτά είναι τα swimbikerun.gr news μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπανικολάου. Κυριακή 14 Οκτώβρη είχαμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες από τον Άππο Σουτριάς στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας, τρίμαν 2.26 και τρίμαν 51.50. Το τρίμαν 2.26 δεν είναι ο πρώτος αγώνας full distance που έγινε στην Ελλάδα, επειδή το διαβάσαμε και αυτό στα social media. Πρώτη απόπειρα έγινε το 2014 και μάλιστα νικητής τότε ήταν ποιος, ο σημερινός διοργανωτής, ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, με επίδοση μάλιστα sub 10 ώρες. Να γυρίσουμε λοιπόν και να θυμηθούμε τι έγινε στους δύο αγώνες του διημέρου. Να πούμε ότι πλέον ο Άππος Σουτριάς είναι ο μοναδικός σύλλογος με παρουσία σε όλες τις αποστάσεις του τριάθλου όσον αφορά την ελληνική επικράτεια. Στο 51-50 λοιπόν, το παλιό συνάντησε το νέο. Είχα μια συγκλονιστική μονομαχία του Στέφαν Ντέλεφ μαζί με τον Σίμω τον Φλίβη, όμως το τρέξιμο μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ο Ντέλεφ, αθλητής ITU, κατάφερε με πολύ σωστή τακτική στα τελευταία 150 μέτρα να ανοίξει το δασκελισμό του και να αφήσει πίσω του το Σίμω τον Φλίβη, 18 χρονών ο Σίμος. Συγχαρητήρια και στους δύο νικητές, μόλις 5 δευτερόλεπτα διαφορά. Όπως επίσης και συγχαρητήρια στον τρίτο νικητή, τον Δημήτρη Νιζάμι. Είπαμε το παλιό συνάντησε το καινούριο. Στις γυναίκες είχαμε την Λουντοβίκα Μπόφ από την Ιταλία στην πρώτη θέση, η Ειρήνη Χρυσάνθου δεύτερη θέση η Ελληνίδα αθλήτρια και τρίτη θέση η αθλήτρια από την Βουλγαρία Βανίνα Νέτκοβα. Συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών και πάμε να δούμε στο 2.26, εκεί που το απόλυτο φαβορεί, ο Νίκος Ονάκου, ένας αθλητής από την Βόρεια Ελλάδα με πολύ καλές επιδόσεις τόσο και αποτελεσματικότητα στο ασφάλτινο όσο και στο χωμάτινο TV. Ψάξτε στο swimbikerun.gr στο search, βάλτε Νίκος Ονάκου, θα δείτε τις δηλώσεις που είχε κάνει και τα αποτελέσματά του πρώτος έγινε στο Παγκόσμιο Τεξτέρα του 2022. Ο Νίκος Ονάκου με εντυπωσιακό ποδήλατο 4.47 ήταν το απόλυτο φαβορί, βγαίνοντας στο τρέξιμο με 39 λεπτά διαφορά από τον δεύτερο αθλητή. Ακόμα και ένα μικρό πρόβλημα στο τρέξιμο δεν τον άφησε, δεν τον πτώησε, ούτε τον έκανε ανησυχή. Εδραίωσε τη διαφορά του και κατέκτησε με ένα εντυπωσιακό σαν 10 ώρες την πρώτη θέση στο πρώτο τρίμα 2.26. Δεύτερος ήταν ο Λιούμπισα Σάβιτς από την Σερβία με ένα εντυπωσιακό μαραθώνιο και αυτός 3.18 και τρίτη θέση για έναν αθλητή από την Βουλγαρία, ο Βίκτορ Τοντόροφ, ο οποίος πρώτη φορά έτρεξε μαραθώνιο μέσα σε αγώνα full distance. Τέταρτη θέση για ένα δικό μας παιδί, τον Αθανάσιο ή αλλιώς Σάκη Παπανικολάου, ο οποίος πρώτη φορά δοκίμασε στη ζωή του τρίαθλο και αυτό απευθείας στη μεγάλη απόσταση. Κρατήστε αυτό το όνομα, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον. Πολύ σεμνός αλλά και πολύ ικανός αθλητής, με πολύ καλή στρατηγική στον αγώνα. Κατάφερε να κυδώσει την τέταρτη θέση. Αν είχε ένα κανόνα καλύτερο κολύμπι, θα τον βλέπαμε ακόμη πιο ψηλά στις θέσεις κατάταξης. Πέμπτη θέση για τον Μπόγιαν Τοντόροφ, ο οποίος ήταν στο μεγαλύτερο, διάστημα του αγώνα στην δεύτερη θέση. Και έκτη θέση για ένα δικό μας ακόμα παιδί, τον Πίλη του Παπαδόπουλου, που είχε τη χαρά να τερματίζει μαζί με τον Αγιώτο Αγκαλιά. Μοναδικές στιγμές, όπως επίσης και ο Νίκος Ονάκου, τερματίζοντας, στην κορδέλα μάλλον του τερματισμού ήταν οι δύο κόρες του και το μετάλλιο το φόρησε ο περήφανος γιος του. Όμορφες στιγμές, μην ξεχνάμε το τρίμα είναι πάνω απ' όλα παρέα και οικογένεια. Στις γυναίκες είχαμε δύο πολύ σπουδαίες αθλητές, την Όλγα την Αμβροσιάδου, γέννημα θρέωμα περί της Πιερίας και του Άππου Σουτριάς, η οποία με ένα εξαιρετικό μαραθώνιο κατάφερε να κλειδώσει την πρώτη θέση λίγο πριν το φινάλε, με ένα χρόνο sub 12 ώρες, 11.58 για την ακρίβεια ο χρόνος της. Δεύτερη θέση ήταν για την αθλήτρια από τη Σερβία, η οποία μάλιστα ήταν πρωταθλήτρια Σερβία στην μεσαία απόσταση το 2023, η οποία αν και ήρθε στον αγώνα με προσδοκίες γύρω στις 11 ώρες, δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της. Η μεγάλη απόσταση είναι τελείως διαφορετική απόσταση και θέλει σεβασμό και ταπεινότητα σε σχέση με την μεσαία απόσταση. Η αθλήτρια λοιπόν από την Σερβία τερμάτισε στη δεύτερη θέση με χρόνο λίγο πάνω από τις 12 ώρες. Αυτός ήταν οι δύο συμμετέχοντες και φιναλίστ στον αγώνα Τρίμαν 2.26. Ένας αγώνας ο οποίος μας έδωσε περισσότερους από 11 rookies στην οικογένεια των Greek Full Distance Finishers. Ένα ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Για όλα τα τελευταία νέα και ενημερώσεις μείνετε συντονισμένοι στα social media του swimbikerun.gr καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube swimbikerun Greece.